Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Σήμερα είναι Κυριακή των Απόκρεων. Από αύριο δεν καταλύεται πλέον το κρέας μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο. Επίσης, από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο δεν καταλύονται τυρί, γαλακτερά, αυγά. Οι χριστιανοί τηρούν τις νηστείες, εκτός και αν υπάρχει κανένας ειδικός και σοβαρός λόγος υγείας. Με την νηστεία δίνουμε ύλη και παίρνουμε πνεύμα, παίρνουμε χάρη. Τα ισχυρά δαιμόνια δεν βγαίνουν, λέγει ο Κύριος, παρά με προσευχή και με νηστεία. Να ευχηθούμε σήμερα που ακούσαμε το τρομερό Ευαγγέλιο της μελούσης και παγκοσμίου κρίσεως, την ημέρα εκείνη τη μεγάλη και επιφανή και τρομερή, να βρεθούμε στα δεξιά του Κυρίου και όχι στα αριστερά. Συνεχίζομαι τις εκπομπές πάνω στα εσχατολογικά χωρία της Αγίας Γραφής. Κύριε Ζώγα, έχετε το λόγο. Ναι, κύριε Σατρόπουλε. Χαίρετε, αγαπητοί τηλεθεατές. Δεν βλέπω, δεν δείχνει την εικόνα όμως στο monitor. Θα το δείξω. Ναι, κύριε Σατρόπουλε, πρωτού προχωρήσουμε στην ερμηνεία των τύπων που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος τη Δευτέρα προς Τιμόθεο επιστολή, θα ήθελα να κάνω μία ανακοίνωση στην αρχή και να υποβάλω στη συνέχεια τρία ερωτήματα που έχουν σχέση με τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή που ανεγνώρισε στους Ορθοδόξους Ναούς. Ακούμε, κύριε Ζώλο. Η μία ανακοίνωση είναι ότι την ερχομένη Τετάρτη 5 Μαρτίου, στο ένατο κτίριο της πρώην Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, εκεί που είναι τα δικαστήρια δηλαδή σήμερα, θα γίνει μία δίκη εναντίον του περιοδικού Κλικ. Έγραψε ορισμένα πράγματα. Του εσχρού και βλασφήμα αυτό το περιοδικό. Μάλιστα. Όπως ξέρουμε, πρόσφατα καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλακή το περιοδικό Max. Και επίκειται και η δίκη την ερχομένη Τετάρτη και του Κλικ. Ως όλοι το επαναλάβω. Και άλλο, ώστε αυτά γυρέζει, λέγει ο Όμηρος. Έτσι να πάθει κάθε άλλο ασεβής και βλάσφημο. Την ερχομένη Τετάρτη στο κτίριο 9, και που είναι τα δικαστήρια στην πρώτη σχολή Ευελπίδων, όσοι χριστιανοί Ορθόδοξοι έχετε τον χρόνο, θα πρέπει να μεταβείτε για να δώσετε το παρόν. Κύριε Σουτρόπουλε, στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, που πράγματι όπως είπατε στην αρχή είναι η τρομερότερη περικοπή, αλλά δυστυχώς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει και δεν τρέμουμε και νομίζουμε ότι είναι κάποιο μυθιστόρημα που διαβάλλουμε για κάποιους που θα δικαστούν κλπ. Έχουμε υποστεί σκλήρυνση συνειδήσεως, πόρωση σε κάποιο βαθμό και δεν τρέμουμε. Όταν ήμασταν παιδιά στα κατηχητικά ή στην εκκλησία ακούγαμε και αυτή την περικοπή και την ερμηνεία της περικοπής, αισθανόμασταν φόβο και τρόμο. Βεβαίως. Τώρα γίναμε αθεόφοβοι. Μάλιστα. Εκεί μέσα ο Κύριος χρησιμοποιεί μια μεγαλειώδη εικόνα και λέει ότι θα καθίσει πάνω σε ένδοξο θρόνο και ως υπέρτατος δικαστής θα δικάσει όλα τα έθνη. Από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι και τους ανθρώπους που θα είναι μέσα στην κοιλιά της μάνας την ημέρα εκείνη. Πού θα είναι ο θρόνος αυτός? Εδώ στη γη, το λέει ρητός. Στη γη. Θα κατεβεί ο Χριστός ακριβώς. Θα στήσει θρόνο και ως βασιλεύς και κριτής, δικαστής θα δικάσει τον κόσμο. Μάλιστα. Αλλά διαβάζουμε στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο δέλτα κεφάλαιο, στο στίχο 17, ότι όταν θα έρθει η παρουσία του Κυρίου, η ημέρα της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου, δηλαδή Ιησού Χριστού, όλοι αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα. Δηλαδή θα γίνει πρώτα η ανάση των νεκρών. Στη συνέχεια αυτοί που θα έχουν αναστηθεί και οι ζώντες την ώρα εκείνη θα υποστούν μεταλλαγή και σαν πυράβλοι θα πάνε στον ουρανό. Και εκεί θα γίνει η συνάντηση με τον Κύριο και πάντοτε έτσι στον αέρα. Εις αέρα. Πάντοτε στον αέρα, λέει, για πάντοτε. Δηλαδή ο Χριστός δεν θα πατήσει όχι. Στη γη. Δεν φαίνεται αυτό ότι είναι αντιφατικό, δηλαδή το αέρα ότι αντιφάσκει προς το άλλο? Σύμφωνα με τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Ακριβώς. Ο Χριστός θα κατεβεί στη γη, θα στήσει θρόνο δόξης και θα κρίνει. Σύμφωνα με την άλλη περικοπή, η οποία είναι η περικοπή που διαβάζεται στις κηδείες. Ναι, ναι. Ο Κύριος δεν θα πατήσει στη γη, αλλά οι νεκροί που θα αναστηθούν και οι ζώντες που θα μεταλλαγούν θα υψωθούν και θα συναντήσουν, θα προϋπατήσουν τον Κύριο στον αέρα. Μάλιστα. Δεν θα πατήσει ο Κύριος στη γη. Και έτσι για πάντοτε θα είναι στον αέρα. Ναι, αντιφατικά φαίνονται αυτά τα πράγματα. Και είπαμε πολλές φορές, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι η Γραφή έχει πάρα πολλές αντιφάσεις, αλλά όλες οι αντιφάσεις είναι φαινομενικές, καμία αντίφαση δεν είναι πραγματική. Και αυτή η αντίφαση μεταξύ των δύο περικοπών
που λέει η μία ότι ο Κύριος θα πατήσει στη γη και θα στήσει θρόνο, η άλλη δεν θα πατήσει στη γη, θα τον συναντήσουμε στον αέρα, είναι, φαίνονται αντιφατικά αυτά τα δύο, αλλά και αυτή η αντίφαση δεν είναι πραγματική. Γιατί δεν είναι πραγματική? Το είπατε στην αρχή, κύριε Ζώγα, χωρίς ίσως να το προσέξατε. Είπατε ότι η σημερινή περικοπή, η ευαγγελική που ακούσαμε στους ναούς, το Ευαγγέλιο της Μελούσης Κρίσεως, περιέχει μία εικόνα, είπατε. Μεγαλειώδη εικόνα. Μεγαλειώδη εικόνα, δεν είπατε? Χωρίς να το θέλετε, δώσατε την απάντηση. Η εικόνα είναι μία εικόνα παρμένη από τα δικαστήρια, η περικοπή η σημερινή περί της Μελούσης Κρίσεως. Τα δικαστήρια Κρίσεως, που συνέβαιναν και συμβαίνουν σε κάθε... Στην πραγματικότητα δεν θα συμβεί έτσι. Ο Χριστός δεν θα πατήσει καν στη γη, στον αέρα θα τον προϋπαντήσουμε και θα ανεβούμε στον ουρανό. Και ο Παύλος έχει αυτή την εικόνα που όταν λέει ότι πάντες θα παραστώμεν, θα παρουσιαστούμε ενώπιον του βήματος του, ενώπιον του, βήματος, του δικαστικού βήματος του Χριστού. Εικόνα είναι και αυτό. Μάλιστα. Και οι ύμνοι της Εκκλησίας σήμερα έχουν αυτή την εικόνα του δικαστηρίου. Γιατί δεν θα γίνει δικαστήριο στην πραγματικότητα? Τα δικαστήρια γίνονται για να εξακριβωθεί η αλήθεια. Ερευνώνται μάρτυρες υπερασπίσεως, μάρτυρες κατηγορίας. Γίνεται μια διαδικασία για την εξακρίβωση της αλήθειας. Ο Χριστός δεν χρειάζεται να κάνει δικαστήριο για να εξακριβώσει την αλήθεια. Ο Χριστός είναι Θεός, είναι παντογνώστης, είναι καρδιογνώστης, γνωρίζει τα πάντα και τα κρυπτά των καρδιών. Το λέει ρητά η Γραφή σε πολλά σημεία. Έτσι το λέει πολλές φορές η Αγία Γραφή. Δεν χρειάζεται να κάνει κανένα δικαστήριο για να εξακριβώσει την αλήθεια. Η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα του δικαστηρίου για διδακτικούς λόγους. Σημαίνει ότι πρέπει να φοβούμεθα την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, όπως ένας ένοχος φοβάται τη δίκη και την καταδίκη. Στην πραγματικότητα αυτομάτως θα κριθούν οι άνθρωποι τη στιγμή της Δευτέρας Παρουσίας, αυτομάτως, και καθένας θα πάει στη θέση του. Κάθε κατεργάτης στον πάγκο του. Αυτοί που είναι σαν τα πρόβατα, οι καλοί άνθρωποι θα πάνε πάνω. Αυτοί που είναι σαν τα κατσίκια, οι κακορίζικοι και οι διαβολάνθρωποι, που τους αρέσει το κακό και οι οποιοδήποτε μετανοούν, αυτοί θα εγκαταληφθούν και θα παραπεμφθούν στο πυρ, στη φωτιά της κολάσεως. Αυτή είναι η γλώσσα της Αγίας Γραφής. Μάλιστα. Μιλάει για πυρ αιώνιο και για κόλαση. Κύριε Σεντρόπουλε, έγινε κατανοητό αυτό που λέτε. Εδώ όμως βλέπουμε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, είναι εικόνα, να το τονίσουμε. Το κατάλαβα. Δεν θα συμβεί έτσι ακριβώς. Θα στήσει ο Χριστός θρόνο και θα δικάσει. Δεν χρειάζεται να δικάσει ο Χριστός. Ξέρει ποιοι είναι. Ερυπείο θερμό, όπως λέγει ο Παύλος, θα γίνει και η ανάσταση και η μεταλλαγή. Τα πάντα, και η τα πάντα. Ακαριέως, και ο καθένας θα πάει στη θέση του. Μάλιστα. Ευχόμεθα να είμαστε δεξιά πάντως. Ναι, αλίμονο. Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, κύριε Σεντρόπουλε, διαβάζουμε ότι η κρίση θα γίνει επί τη βάση της αγάπης και της ασπλαχνίας. Μόνο επί τη βάση αυτών των δύο κριτήρων? Δεν λέει το μόνο. Εγώ ερωτώ. Καλώς υποβάλλεις το ερώτημα αυτό, αγαπητοί τηλεθεατέ. Ο κύριος Ζώγας λέγει ότι η σημερινή περικοπή που ο Χριστός θα είπε στους καλούς ανθρώπους, ήμουν πεινασμένος, διψασμένος, ξένος, γυμνός, ασθενείς στη φυλακή και φροντίσατε για μένα, και θα πει στους ασπλάχνους ανθρώπους, ήμουν σε αυτές τις καταστάσεις και δεν φροντίσατε για μένα, αυτή η περικοπή που δείχνει το κοινωνικό πρόσωπο του χριστιανισμού δημιουργεί την εντύπωση ότι η κρίση θα γίνει επί τη βάση της αγάπης και της σκληρότητος, της ευσπλαχνίας και της ασπλαχνίας. Αλλά δεν θα γίνει κρίση μόνο με βάση την αγάπη και την σκληρότητα ή την ευσπλαχνία και την ασπλαχνία, θα γίνει με βάση όλες τις αρετές και όλες τις κακίες, όλα τα καλά έργα και όλα τα κακά έργα. Θα γίνει και με βάση την πίστη. Δεν είπε ο Χριστός, ο πιστεύσας σωθήσετε, ο απιστής σας κατακριθήσετε? Όποιος πιστεύει θα σωθεί, όποιος δεν πιστεύει θα καταδικαστεί. Και όποιος ανήκει σε αιρέσεις θα πάει στην απώλεια, λέει πάλι η Γραφή. Δεν είπε πάλι ο Χριστός κατά την ημέρα της κρίσεως εκπορεύσονται
οι τα φαύλα πράξανε στις Ανάστασιν Κρίσος, αυτοί που πράττουν τα φαύλα, τα διάφορα φαύλα έργα, αμαρτωλάκια σε βή έργα, αυτοί θα αναστηθούν με μια Ανάσταση που θα αποβλέπει στην καταδίκη τους, θα αναστηθούν για να καταδικαστούν. Αυτοί που πράττουν τα φαύλα, γενικώς τα φαύλα, κάθε φαύλη πράξη. Δεν λέγει η Αποκάλυψη ή μάλλον δεν λέει προς Εβραίους επιστολή πόρνους και μιχούς κρινεί ο Θεός τους πόρνους και τους μιχούς, τους ανηθίκους γενικώς θα καταδικάσει ο Θεός. Και μάλιστα τώρα που είπατε για Αποκάλυψη μου κάνει εντύπωση, κύριε Σωτρόπουλε, στο 21ο κεφάλιο ότι στη λίμνη τικαιωμένη α, εκεί θα πάω, εκεί στο 21-8 εκεί λέγει ότι μέσα στην τικαιωμένη λίμνη, μέσα στην κόλαση δηλαδή, θα, οι άνθρωποι όταν ακούν λέξη κόλαση, να ξέρεις, και θρησκευτικοί άνθρωποι ακόμη έτσι σοκαρίζονται, έτσι ή τους έρχεται ο πειρασμός ότι αυτά είναι παραμύθια. Δεν είναι παραμύθια, τη λέξη κόλαση χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Χριστός που είναι ο αμήν, ο αληθινός, η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ο Κύριος και ο Θεός. Θα πάνε, λέει, οι ασεβείς εις κόλαση αιώνιων και εις πύρε αιώνιων, εκφράσεις τις οποίες εμπέζουν οι εμπέκτες και οι θεομπέκτες των εσχάτων καιρών, αυτοί που δεν πιστεύουν τίποτα από το Ευαγγέλιο, έφτιαξαν ένα δικό τους Ευαγγέλιο. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι οι μέρες νηστείας και οι μέρες μετανοίας και οι μέρες κατανοίξεως και οι μέρες, θα έλεγα τώρα, θα πρόσθετα εθνικών απειλών και εθνικής κρίσεως, κάνουν καρναβάλους και διασκεδάζουν. Κλησία, λέει, της μετανοίας άνοιξον με πύλα ζωοδότα, και οι άνθρωποι οι κοσμικοί λεντοκουπούν αγρίως και αυτές τις ημέρες. Γι' αυτό θα έρθει η οργή του Θεού. Κύριε Σωτρόπουλε, έχει και ο διάβολος το αντιτριώδιό του. Έχει ασφαλώς και το αντιευαγγελιό του. Η το πρώτη αντιευαγγελιό πάντως... του. Δεν λέει η Αποκάλυψη λοιπόν στο 21-8 ότι το μέρος, οι θέσεις των δειλών, η πρώτη δειλή, λοιπόν, και των απίστων αυτών που δεν μένουν πιστοί στο καθήκον, που γίνονται προδότες του αγώνος και λιποτάκτες, και των ευδελιγμένων, των συχαμερών αυτών ανθρώπων, λοιπόν, που γίνονται λιποτάκτες του αγώνος και προδότες λογοδηλίας, και των φωνέων, των φωνιάδων και των φαρμακών και των μάγων, δηλαδή αυτών που ασχολούνται με τα μέντιουμ και με το διάβολο και με τους μάγους και με τις μάγες και με τα οροσκόπια και όλα αυτά τα πράγματα και τα ζώδια. Διαφημίζονται και από τηλεοράσεις. Τους αστρολόγους και τα διαφημίζουν. Τι θα πάνε πρώτοι? Αυτοί που διαφημίζουν αυτά τα πράγματα, αυτοί που διαχειρίζονται τα μέσα της δημοσιότητος, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, και παρουσιάζονται, προβάλλουν το σατανισμό, αυτοί θα δώσουν το φρικτότερο λόγο στο Θεό. Δεν λέει η πόρνη με την γενική έννοια, η ανήθικη, η σεξουαλικός μαλακή, αρσενικήτες, στον αφέρον, πόρνη, μοιχή, ασελγής, διαστραμμένη, και οι ειδωλολάτρες, όλοι αυτοί, λέει, θα πέσουν μέσα στη λίμνη την καιωμένη εν πυρή και θείο. Και δεν λέει αλλού σε πολλά σημεία η Γραφή ότι ο Κύριος θα κρίνει τους ανθρώπους κατά τα έργα αυτών. Δεν λέει μόνο με βάση την αγάπη και την ευσπλαχνία, την σκληρότητα και την ασπλαχνία. Αλλά αυτή η περικοπή αναφέρεται στην αγάπη. Άλλες περικοπές αναφέρονται σε άλλες αρετές, άλλες κακίες, άλλα καλά έργα, άλλα κακά έργα. Η κρίση έτσι θα γίνει και θα σωθούν οι άνθρωποι οι οποίοι μετανοούν για τα κακά τους έργα. Αν μετανοήσουν, μάλιστα, οι άνθρωποι πραγματικώς και εξομολογηθούν, διαγράφονται οι κακίες τους, διαγράφονται τα αμαρτήματά τους, οι ασεβιές τους και σώζονται. Κύριε Σωτρόπουλε, απευθυνόμενος ο Κύριος σε αυτούς που θα θέσει στα αριστερά, σε αυτούς που ηγάπησαν τις αριστερές οδούς, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, τους λέει ένα φοβερό τους λόγο. Τους διαστραμμένους δρόμους. Μάλιστα. Τους δρόμους πάνε ζικ-ζακ, ζικ-ζακ, δεν τους αρέσει η ευθύτης. Μάλιστα. Ναι. Λέει ότι πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιο. Ναι. Καλά, αυτό το πύρι, μήπως είναι τίποτα φωτιές με καζάνια, γιατί πολλοί έχουν και κάτι τέτοιες αντιλήψεις και πολλοί χλεβάζουν αυτές τις αντιλήψεις νομίζοντας ότι... Λένε καζάνια που θα βράζουμε, κοροϊδεύουν. Ναι, ναι, ναι. Δεν λέει εδώ ο Απόστολος στους σκάτους κυρούς θα παρουσιαστούν εμπέκτες, θα κοροϊδεύουν. Τι εννοεί ο Κύριος με, το, γραφές, με τη φράση πύρι αιώνιο? Είναι και αυτό η εικόνα, κύριε Ζωρό. Γιατί και συνέχεια λέει κόλαση αιώνιο. Όπως το δικαστήριο
της μελούσης τη μέρας της μεγάλης μέρας της Δευτέρας Παρουσίας στο δικαστήριο, εκείνο είναι εικόνα, έτσι και το πύρε εδώ που λέει πύρε όνειο είναι εικόνα. Η κόλαση άλλοτε παρουσιάζεται με την εικόνα της φωτιάς, άλλοτε με την εικόνα του σκοταδιού, σκότος εξώτερο, βαθύ, χειροπιαστό σκοτάδι, άλλοτε με την εικόνα του πυρήνου ποταμού, άλλοτε με την εικόνα της σκιωμένης λίμνης, άλλοτε με την εικόνα της φυλακής, άλλοτε με την εικόνα του σκόλικου, του σκορπιού που κεντάει τον άνθρωπο και δεν τον αφήγει να τον ησυχάσει. Όλα αυτά είναι εικόνες που, με τις οποίες η γραφή θέλει να μας δώσει μια κάποια ιδέα της κολάσεως, διότι η κόλαση είναι μεταφυσική πραγματικότητα, μεταφυσική κατάσταση, και ως μεταφυσική πραγματικότητα και κατάσταση είναι φύση αδύνατο να περιγραφεί με την ανθρώπινη γλώσσα. Δεν έχουμε προλαμβάνουσες παραστάσεις για να περιγράψουμε την κόλαση, και γι' αυτό η γραφή χρησιμοποιεί εικόνες για να μας δώσει μια κάποια ιδέα της κολάσεως. Δηλαδή η κόλαση, κύριε Στρόπουλε, δεν είναι εκ μηδένης, όπως λένε διάφοροι αιρετικοί. Κάθε άλλο. Μήπως θα είναι όμως προσωρινού, προσκαίρου χαρακτήρος, όπως έλεγε ο Οριγένης. Είδατε πως τελειώνει το Ευαγγέλιο. Και οι μεν καλοί θα απέλθουν εις ζωή αιώνιων, οι δε κακοί εις κόλαση αιώνιων. Αιώνιο είναι το ένα, αιώνιο είναι και το άλλο. Ατελείωτο είναι τώρα, ατελείωτο είναι και το άλλο. Μάλιστα. Μία ακόμη ερώτηση και εισερχόμεθα στο θέμα των παλαιοχαρακτήρων. Πόσες παρουσίες του Κυρίου έχουμε? Δύο παρουσίες γνωρίζει η γραφή. Υπάρχει, συγγνώμη, η πρώτη παρουσία είναι η γνωστή, τη δεχόμενη χαρά. Γεννήθηκε ο Χριστός στη Βηθλεέμ. Η δεύτερη παρουσία θα είναι κατά την μεγάλη και επιφανή ημέρα που θα σημάνει το τέλος αυτού του κόσμου. Υπάρχει ρητή, ας πούμε, μαρτυρία που να λέει δύο φορές μέσα από τη γραφή τη λέξη. Βεβαίως, δύο φορές. Έχουμε στην προς Εβραίους επιστολή, στο ένατο κεφάλαιο, ότι ο Χριστός θα φανερωθεί εκ δευτέρου. Εβραίος θήτα 27. Της απεκδεχομένης αυτών η σωτηρία. Εβραίος θήτα 27, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, της απεκδεχομένης αυτών η σωτηρία. 28. 28. Άπαξ προσενεχθείς εις το πολλών ανενεγκήν αμαρτίας εκ δευτέρου, χωρίς αμαρτίας, χωρίς να έχει πλέον σχέση με την αμαρτία, χωρίς να θυσιαστεί πάλι για αμαρτία, οφθήσεται της αυτών απεκδεχομένης σωτηρία εκ δευτέρου. Δευτέρα παρουσία. Θα ήθελα να κάνω σχόλιο, αλλά στη συνέχεια, αν εσύ σχολιάστε, μην κάνετε. Όχι με τους ψευδομάρτυρες που έχω πάλι. Όχι, συγγνώμη. Δεν αξίζουν. Όχι, δεν μιλάω. Οι ψευδομάρτυρες έχω πάει, είπαν ότι το 1874 έγινε Δευτέρα παρουσία. Τώρα το 1914 έχουν αλλάξει. Αλλά έχουμε όμως και τους πεντηκοστιανούς. Αυτοί προφήτευσαν πολλές. Κύριε Στρόπουλε, έχουμε και τους πεντηκοστιανούς, οι οποίοι κατά παρερμηνία του Α Θεσσαλονίκη Δέλτα 16-17, μεταξύ της πρώτης παρουσίας και της παρουσίας που τώρα σήμερα αναλύσαμε σε κάποιο βαθμό, θέτουν στην ουσία και άλλες δύο παρουσίες. Μία ο λίγο πρώτη. Για την λεγόμενη αρπαγή. Ο λίγο πρώτη εμφανίσεις του Αντιχρίστου και μία μετά παρέλευση 7 ετών για τη συντριβή του Αντιχρίστου. Δηλαδή έχουμε κατ' ουσίαν, σύμφωνα με τη δασκαλία του, τέσσερις παρουσίες. Τέσσερις. Κατ' ουσίαν λέω. Έχουμε την πρώτη, τη Δευτέρα. Ο λίγο πρώτη του Αντιχρίστου. Και ενδιάμεσα στην Τρίτη και την Τέταρτη. Ενδιάμεσες αυτές, ε. Ναι, ναι, ενδιάμεσες. Μάλιστα. Γελία πράγματα. Έστω και αν είναι αόρατες. Ο κύριος Φέγκος είπε ότι θα κανονίσει μία εκπομπή, μάλλον περισσότερες εκπομπές, για το θέμα της αρπαγής στο Sky. Αλλά από καιρό είπε αυτός θα το κανονίσει και ακόμη δεν κανόνισε τίποτε. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Ζώγα? Ότι φυγομαχεί. Αγαπητοί τηλεθεατές, να διαφωτίσετε τα άλλα πρόσωπα σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Έχετε καθήκον, έχουμε καθήκον να διαφωτίζουμε τους αδελφούς, τους συνανθρώπους, τους βαπτισμένους Ορθοδόξους Χριστιανούς, ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός Χριστιανισμός, όπου ομιλεί ο κύριος Φέγκος και άλλοι ομιλητέ, είναι αιρετικός σταθμός. Και υπεσχέθηκε ο κύριος Φέγκος να κάνουμε εκπομπές, διάλογο, να φανεί η αλήθεια. Και φυγομαχή, δεν έκανε το διάλογο αυτό. Είναι αιρετικό σταθμός. Λέει πολλά πράγματα έτσι με τέχνη, ωραία,
για να προσελκύει τις ψυχές, αλλά δεν θα πει ποτέ αυτά τα οποία 20 αιώνες διδάσκει η Εκκλησία. Να εξομολογούμεθα, παραδείγματος χάρη, σε πνευματικό πατέρα, να έχουμε... ότι οι παρουσίες του Χριστού είναι δύο, μία στην αρχή και μία στο τέλος του κόσμου, και ότι η αρπαγή που λένε πρώτο Αντιχρίστο, αυτό είναι παραμύθι, δεν στηρίζεται στις γραφές. Τον προκαλώ πάλι να έρθει εδώ στην τηλετόρα να κάνουμε εκπομπές, σειρά εκπομπών. Κύριε Στρόπουλε, θα έχετε ομιλία σήμερα σε 7 ώρα στην Οδό Ζωδόχου, πηγή 44. 7 ώρα στην Θεόλε. Μάλιστα. Να, και πάλι να υπενθυμίσω ότι στο 92-70-902-905, επαναλαμβάνω, 92-70-902-905, μπορείτε μετά τη λήξη εκπομπής να μας τηλεφωνήσετε. Τελειώνει, ξέρετε, μία παραπέντε με μία εκπομπή. Μέχρι 1:25 θα είμαστε εδώ να δεχτούμε τηλεφωνήματα. Εισερχόμεθα, κύριε Στρόπουλε, στην ερμηνεία του Β' Πάντοτε δημόσια... όμως, κύριε Ζώγα, τρώτε χρόνο από την κανονική εκπομπή, από τα θέματα που έχουμε. Με τις ενστάσεις σας, αλλά οι απορίες σας είναι όμως σοβαρά θέματα. Ακριβώς. Για να μην είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Καλώς πράτεται. Και είπαμε ότι όσοι τηλεθεατές έχουν... νομίζω έχω κατανόηση. Και όσοι έχουν απορίες ή ενστάσεις ή ανήκουν στον χώρο των καθημάς αιρέσεων, διαφόρων αιρέσεων, μπορούν να μας τηλεφωνήσουν, να μας στείλουν μια επιστολή και εμείς να είστε βέβαιοι, θα τη σχολιάσουμε, θα τη διαβάσουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή μπορούμε να διαθέσουμε ένα μέρος του χρόνου της εκπομπής μας για αυτά τα θέματα. Ναι, προχωράμε, κύριε Στρόπουλε. Διαβάστε, κύριε Ζώγα. Λοιπόν, είμαστε στον χαρακτήρα ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον Απόστολο Παύλο ως αχάριστος. Θα είναι αχάριστοι, λέει, οι άνθρωποι των εσχάτων ημερών. Οι άνθρωποι των εσχάτων καιρών θα είναι, λέγει η γραφή, συντεσάλης, αχάριστοι. Ετυμολογικό το αχάριστο τι σημαίνει. Ένας τύπος των καιρών που σημαίνει ότι ο τύπος αυτός θα επικρατεί σε μεγάλη έκταση. Γιατί πάντοτε υπήρξαν αχάριστοι. Ο Ιούδας δεν ήταν αχάριστος. Ο λαός του Ισραήλ δεν υπήρξε αχάριστος. Συγγνώμη που διακόπτω. Αλλά όταν λέει οι άνθρωποι των εσκάτων καιρών θα είναι αχάριστοι, σημαίνει πάρα πολλοί άνθρωποι θα είναι αχάριστοι. Θα πλεονάζει η αχαριστία. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Στρόπουλε. Συγγνώμη που διακόπτω και θα επανέλθουμε. Μάλιστα. Η τελευταία λέξη της υψηλής γερμανικής τεχνολογίας στο σπίτι σας από την απογευματινή. 8 μικροσυσκευές κουζίνας σε μία. Ένα απίθανο ηλεκτρονικό ψηφιακό πολυμίξερ με ενσωματωμένα εξαρτήματα για όλες τις δουλειές και για απίστευτη οικονομία χώρου. Και μία ηλεκτρική σκούφα για υγρό και στεγνό καθάρισμα με πιστοποιητικό ποιότητας. Από την 5η 20 Φεβρουαρίου, η διπλή πρακτική και χρήσιμη προσφορά από την απογευματινή και την απογευματινή της Κυριακής. Τις εφημερίδες που ξέρουν να προσφέρουν. Σας παρουσιάζουμε το νέο μαγνητικό φτερό. Το μόνο με επέκταση. Είναι κάτι που όλοι περιμένατε. Τώρα, με το σούπερ μαγνητικό φτερό, μπορούμε να καθαρίσουμε όλα τα δύσκολα σημεία, ψηλά ή οπουδήποτε αλλού. Λειτουργεί με στατικό ηλεκτρισμό και μαγνητίζει τη σκόνη με ένα απλό πέρασμα. Έτσι ξεσκονίζεται χωρίς να ανεμίζεται η σκόνη και χωρίς να την αναπνέεται. Ακόμη και σε υλικά με περίπλοκο σχήμα, πίσω ή μέσα στα καλοριφέρ. Στις γρίλες και στα στόρια που είναι αδύνατο να καθαριστούν με άλλο τρόπο. Δεν χρειάζεται να μετακινήσουμε το αντικείμενο για να καθαρίσουμε και το πιο σημαντικό είναι ότι λυγίζει για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέρη που ποτέ πριν δεν καθαρίζατε με τόση ευκολία. Το σούπερ μαγνητικό φτερό με την επέκταση είναι μοναδικό. Προμηθευτείτε το τώρα. Ένα μαγνητικό φτερό, 1500 δραχμές. Δύο μαζί φτερά, 2500 δραχμές μόνο. Επισκεφτείτε μας ή τηλεφωνήστε να σας σταλούν ταχυδρομικός. Σέντερ Εισαγωγική. Αθήνα, Βερανζέρου 40 Ομόνια. 5230 440. Πειραιάς, Κολοκοτρώνη 36. 4221 333. Μενίδη, Δεκελίας 213. 2405 900. Κυκλοφόρησε και χαλάει κόσμο το καινούριο βιβλίο του Γρηγόρη Μιχαλόπουλου. Ξεσκεπάζω το κέφε. Η σαϊεντολογία, η θρησκεία των θρησκειών στο μικροσκόπιο. Απάτες, παρακολουθήσεις πολιτών, πιέσεις δικαστικών,
εξαγορά φακέλων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, προκατασκευασμένα επί παραγγελία δημοσιεύματα με δικούς τους δημοσιογράφους, φακελώματα και αυτοκτονίες. Όλος ο αγγελικός κόσμος της αιεντολογίας, όπως αποκαλύπτεται μέσα από τα πορίσματα του Νομάρχη Αθηνών, κυρίου Δημητρίου Ευσταθιάδη, και του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, κυρίου Ιωάννη Αγγελή. Αποκαλυπτικές σελίδες με τον μακαριστό πατέρα Αντώνιο Λεβιζόπουλο σε συγκλονιστικές καταγγελίες, καθώς και όλη η αντιπαράθεση του συνηγόρου του Κέφτε Γρατσία με τον Γρηγόρη Μιχαλόπουλο. 450 σελίδες με στοιχεία φωτιά για την απάτη του Κέφε. Ξεσκεπάζω το Κέφε, το νέο βιβλίο του Γρηγόρη Μιχαλόπουλου που συγκλονίζει και χαλάει κόσμο. Έχετε πρόβλημα υγρασίας? Πανελλαδικός Οργανισμός Μονώσεων. Η πολυετής πείρα και η εγγυημένη εργασία μας λύνει κάθε πρόβλημα υγρασίας μια για πάντα. Πανελλαδικός Οργανισμός Μονώσεων. Μονώσεις στεγανοποίησης σε ταράτσες, τείχους, υπόγεια, δεξαμενές, πισίνες και κάθε μονωτική εργασία με τα καλύτερα ευρωπαϊκά υλικά. Πανελλαδικός Οργανισμός Μονώσεων. 52-24-686. Ένας νεαρός ασθενής, ο Μεγρέμης Βασίλειος, πάσχει από κακοήθη νεοπλασία. Μόνο τα φιλάνθρωπα αισθήματα των συνανθρώπων μας μπορούν να τον βοηθήσουν να πραγματοποιήσει μια επέμβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν, ας απευθυνθούν στην Εθνική Τράπεζα. Αριθμός λογαριασμού 669 κάθετος 74 28 45 Παύλα 65. Έλληνες και Ελληνίδες, μην χάσετε την εκπομπή «Έκτακτη επικαιρότητα για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία» με νέες καταθέσεις στις 3 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 3:30 το μεσημέρι με θέμα το Σέγγεν και την δίκη του περιοδικού «Κλικ». Συνεχίζουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, την ανάλυση των κακών χαρακτήρων, των χαρακτηριστικών των εσχάτων καιρών. Βρισκόμεθα σήμερα στον χαρακτηρισμό αχάριστη. Κατά τους εσχάτους καιρούς, προφητεύει ο Απόστολος Παύλος, οι άνθρωποι θα είναι αχάριστοι. Πολλοί, πάρα πολλοί εννοεί άνθρωποι, η αχαριστία θα πλεονάζει στον κόσμο. Ποιος λέγεται αχάριστος? Αυτός που δεν αισθάνεται την ανάγκη όταν του γίνεται κάποιο καλό να εκφράσει ευγνωμοσύνη, να πει ευχαριστώ. Βλέπουμε σήμερα την αχαριστία προπάντων στη νεότητα. Οι νέοι έχουν κακώς διαπαιδαγωγηθεί. Έχουν γίνει προπαγάνδες από σκοτεινούς ανθρώπους, από σκοτεινές δυνάμεις. Έχει γίνει πλήση εγκεφάλων, ώστε οι νέοι να φρονούν ότι έχουν μόνο δικαιώματα και όχι καθήκοντα. Ότι όλος ο κόσμος είναι υποχρεωμένος, λοιπόν, να εξυπηρετεί τους νέους σε όλες τις ανάγκες τους, και οι νέοι δεν έχουν κανένα καθήκον και δεν πρέπει να αισθάνονται καν την ανάγκη να πούνε ένα ευχαριστώ. Εξυπηρετεί σήμερα ανθρώπους νέους, τους ευεργετείς, και μπορεί να μην ακούσεις ούτε ένα τυπικό ευχαριστώ, διότι επαναλαμβάνω, οι άπιστοι, οι άθεοι, οι ληστέ, αυτά τα συνθήματα έχουν ρίξει στην νεότητα. Λοιπόν, να τονίζουν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα και όχι τα καθήκοντα. Γενικότερα σήμερα οι άνθρωποι δείχνουν μεγάλη αχαριστία απέναντι των συνανθρώπων και περισσότερο απέναντι του Θεού. Απολαμβάνουν οι άνθρωποι, ιδίως στις καταναλωτικές κοινωνίες όπως είναι η δική μας κοινωνία, τα αγαθά του Θεού. Εδώ κολυμπάμε μέσα στα αγαθά του Θεού, και οι πολλοί, οι πλήστοι σήμερα άνθρωποι, ενώ απολαμβάνουν τα αγαθά του Θεού, δεν αισθάνονται την ανάγκη να κάνουν μια προσευχή, ένα σταυρό, να ευχαριστήσουν τον Θεό για τα αγαθά που τους δίνει. Ούτε έννοια Θεού δεν περνάει από το
από τη διανιά τους. Μοιάζουν οι άνθρωποι σήμερα σαν τον αχάριστο Ιούδα και σαν τους αχαρίστους Ισραηλίτες. Ένας Άγιος Επίσκοπος των Ευρώων μας λέγει σήμερα, δύσκολα θα ακούσεις δυο λέξεις από το στόμα των ανθρώπων. Το συγγνώμη και το ευχαριστώ. Ακριβώς, κύριε Ζώγα. Το συγγνώμη και το ευχαριστώ. Οι άνθρωποι είναι εγωιστές, δεν ζητάνε συγγνώμη και δεν παρέχουν συγγνώμη εύκολα. Και είναι αχάριστοι, δεν λένε ευχαριστώ. Λίγες είναι ευγενείς ψυχές που ένα ποτήρι νερό να τους προσφέρεις, υποχρεώνονται και αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν. Μπορεί κάποιος, κύριε Στρόπουλε, να βοηθήσει κάποιος στην άνθρωπο του 9 φορές και τη δεκάτη να μην μπορεί, όχι να μην θέλει. Εκείνος θα θυμάται τη δεκάτη και όχι τις 9. 999 φορές να ευεργετήσεις κάποιον και τη χιλιοστή να μην έχεις τη δύναμη να του κάνεις το καλό, θα σημειώσει εκείνη την χιλιοστή περίπτωση και όχι μόνο δεν θα σε ευγνωμονεί, θα στραφεί και εναντίον σου. Και αντί του μάνα θα σου ανταποδώσει χολήν. Κάποιος λέει έβριζε τον Ναπολέοντα, άκουγε κάποιον να τον βρίζει κάτω από τον αυτορό του και βγήκε εκεί στον εξώστη ο Ναπολέον να δει ποιος είναι αυτός που τον βρίζει, τον έβριζε καπηλικά, χυδαία. Τον περιεργάστηκε και μπήκε μέσα σκεπτικός. Το λέει ο υπασπιστής του. Μεγαλιότατε λέει, ποιος είναι αυτός που σε έβριζε? Λέει, δεν τον ξέρω, λέει, είπε ο Ναπολέον. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ καλό αυτού του ανθρώπου και απορώ πως με υδρίζει. Δεν το έχω κάνει ποτέ καλό και γι' αυτό απορώ γιατί με υδρίζει. Αν κάνεις καλό σήμερα, όχι αχαριστία θα αντιμετωπίσεις, αλλά και αντιπάθεια. Ένα παράδειγμα αχαριστίας έχουμε μέσα από την Αγία Γραφή, κύριε Στοτρόπουλε. Ο Κύριος κάποτε θεράπευσε 10 λεπρούς. Και από τους 10 μόνο ένας, ο οποίος ήταν αιρετικός και αλλογενής, ήταν Σαμαρίτης, επέστρεψε για να τον ευχαριστήσει. Τότε βρέθηκε ένας στους 10. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει ένας στους 100 ή στους 1000 που έχει βαθύ το αίσθημα της ευγνωμοσύνης απέναντι στους ανθρώπων που τον ευεργέτησαν και απέναντι του Θεού που είναι ο ευεργέτης με έψιλον κεφαλαίο, απέναντι του Χριστού που διήλθε ευεργετών και γέμισε την οικουμένη με ευεργησίες προς τον αχάριστο άνθρωπο. Η αχαριστία, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι πολύ βαρύ αμάρτημα. Βαρύ και ασήκωτο, θα έλεγα. Η γη δεν μπορεί να σηκώσει την αχαριστία των ανθρώπων και στενάζει και βοά. Αυτές τις ημέρες, σε ένα διήμερο, 3 μεγάλοι σεισμοί έγιναν στον κόσμο. Στην Κίνα, στο Πακιστάν και στο Ιράν, έτσι. Με θύματα ανθρώπους. Φυσικά φαινόμενα και ανθρώπους. Φυσικά φαινόμενα, βέβαια. Όλα είναι φυσικά, αλλά ποιος έφτιαξε τη φύση και ποιος όρισε να γίνονται αυτά τα πράγματα και προφήτευσε ότι θα γίνονται αυτά τα πράγματα και θα πυκνώνονται, όπως πυκνώνεται η αχαριστία και οι άλλες κακίες, έτσι πυκνώνονται και αυτά τα δυσάρεστα φυσικά σημεία, γεωφυσικά, οι σεισμοί. Πάντως ο Κύριος στην περίπτωση των 10 λεπρών εξεδήλωσε το παράπονό του λέγοντας ουχή οι 10 εθεραπεύσαν, οι 9 λεπού επέστρεψαν, ούχε βρέσαν, υποστρέψαν, δούνε δόξα το Θεό, ακριβώς. Έτσι είναι. Να, αυτό που λες μου υπενθυμίζει, κύριε Ζώγα, ένα άλλο παράπονο που ασφαλώς έχει ο Κύριος. Βαφτιστήκαμε εδώ στην Ελλάδα όλοι σχεδόν 98% ορθόδοξοι χριστιανοί και έχουμε το καθήκον να πηγαίνουμε μια ώρα την εβδομάδα στο ναό και να λέμε δόξα σοι το δείξανε το φως. Μάλιστα. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σοι ευχαριστούμεν, Κύριε. Από τους 100 ορθοδόξους Έλληνες χριστιανούς που όσοι εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή τακτικά, 2% λέει η στατιστική. Οι δε 98 που δεν ευεργετήθηκαν και οι 98 δεν βαπτίστηκαν στο όνομα της Αγίας Τριάδος, δεν αξιώθηκαν της Θείας Χάριτος, δεν αξιώνονται του πλούτου της Χριστότητος του Κυρίου. Πού είναι οι 98? Κοιμώνται την Κυριακή το πρωί σαν τα ζώα. Ο πιο γλυκός ύπνος είναι, κύριε Σωτρόπου. Ναι, τον κάνει ο διάβολος γλυκόν. Άλλοτε για να κατεβώ εδώ στην Αθήνα,
από την Παιανία κοντά που μένω, χρειάζομαι μια ώρα, ίσως και περισσότερο. Την Κυριακή σε 20 λεφτά κατεβαίνει στην Αθήνα. Γιατί? Γιατί είναι άδειοι δρόμοι. Κοιμώνται οι άνθρωποι, εκκλησιάστηκαν στα νυχτερινά κέντρα το Σάββατο το βράδυ προς Κυριακή το πρωί. Κυριακή το πρωί κοιμώνται, αχάριστοι. Δεν πάνε στην εκκλησία να πούνε ένα ευχαριστώ. Αλλά τελικώς θα πάνε στην εκκλησία. Αλλά όχι με τα πόδια. Οριζοντιωμένοι. Ερώμενοι υπό τεσσάρων. Γι' αυτό σήμερα το Ευαγγέλιο περιγράφει τη φοβερά ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Έρχεται ο θάνατος που ταπεινώνει και τους αχαρίστους και όλους τους αμαρτωλούς. Μας ταπεινώνει 2 μέτρα υπό την επιφάνεια της γης και μέχρι σάββα. Παρακάτω, τι λέει άλλος τύπος, κύριε Ζώ. Άλλος τύπος είναι η ανώση, κύριε Σωτρόπουλε. Τι θα πει ανώση, εσείς να το αναλύσετε. Ανώση αυτό, είναι κύριε αυτοί που δεν έχουν όσιο και ιερό. Πολύ ωραίο, δεν έχουν ιερό και όσιο. Ακριβώς. Είναι αυτοί που είναι ασεβείς σε μεγάλο βαθμό. Είτε σε πρόσωπα, είτε στη θεότητα, είτε σε θεία πράγματα, είτε σε πρόσωπα που έχουν σχέση με την θρησκεία όπως είναι ιερείς, είτε οι μέρες μεγάλες που έχουν σχέση με τη χριστιανική μας πίστη, κάνουν πράγματα ή γράφουν για τις γραφίδες πράγματα που δείχνουν την ασέβειά τους, την έλλειψη μέσα τους έστω και ελαχιστοτά του σεβασμού. Ούτε ίχνος θεϊκό δεν έχουν μέσα τους, ιερό και όσοι, ούτε ίχνος. Μάλιστα στον 20ο αιώνα μερικοί έφτασαν στο σημείο αυτήν την ανοσιότητά τους να την κάνουν πολιτικό δόγμα, να καταργήσουν όπου επικράτησε ο μαρξισμός, αναφέρομαι στο μαρξισμό, να καταργήσουν όσο μπορούσαν αυτοί να καταργήσουν το χριστιανισμό. Όσον εξερτάτο από αυτούς. Από αυτούς. Τελικώς καταργήθηκαν αυτοί, έτσι. Σκατήργησε ο Θεός, λοιπόν, έκλεισαν 65.000, κατέστρεψαν 65.000 Ορθοδόξους ναούς, εκατομμύρια πήγαν φυλακές, εξορίες εξετελέσαν, το Υπουργείο Αθείας, όπως εμείς έχουμε εδώ παιδείας και θερσεμάτων, στον Κουμουσμό υπήρχε παιδεία, ας πούμε, Υπουργείο Αθείας και από τα νηπιακή ηλικία μέχρι σε όλους τις βαθμίδες εκπαιδεύσεως διδάσκονται τον ιστορικό και τον διαλεκτικό ελισμό. Αλλά όπως σωστά είπατε, κύριε Σωτρόπουλε, τους κατήργησε ο Κύριος. Έτσι. Και ξέρετε την πτώση του σοβιετικού αθεϊστικού συστήματος είχε προφητεύσει ο μεγάλος Ρώσος ασκητής, Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Ο ομόλογος, θα έλεγα, του Μεγάλου Αντωνίου, ο Σεραφείμ του Σάροφ. Είχε πει ότι προς το τέλος του αιώνος θα πέσουν οι άθεοι, θα αλλάξει η κατάσταση στις χώρες αυτές, στη Ρωσία και στις άλλες χώρες που απετέλεσαν την πρώην Σοβιετική Ένωση. Μάλιστα. Και εκπληρώθηκε η προφητεία. Να είναι Μεγάλη Παρασκευή, κύριε Σωτηρόπουλε. Κάποιος ρώτησε τι έχουμε να πούμε για την πορεία του χριστιανισμού στον 20ο αιώνα. Η απάντηση είναι, άρχισε με σταύρωση του χριστιανισμού από τους Μπολσεβίκους, από τους αθέους, και τελείωσε ο αιώνας με Ανάσταση. Ξέρετε κάτι, κύριε Σωτηρόπουλε, υπήρξε μια χριστιανική αιρετική ομάδα, για αυτό που καλούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, και έχουμε τα στοιχεία του, παρουσιάσαμε σε άλλη εκπομπή με τον κύριο Αναστασάκη, που όταν εξαπλήσαν οι φοβεροί διωγμοί των χριστιανών στη Ρωσία από το εκεί τότε κομμουνιστικό καθεστώς, το θεώρησαν ως ευλογία του Ιεχωβά και ότι η σημείο πλέον ότι γκρεμίζει την χριστιανοσύνη και εφράνθησαν. Μα καλά, αυτοί είναι αντίχριστοι. Όταν λέμε αντίχριστοι, δεν τους συγκοφατούμε, δεν τους αδικούμε. Ναι, αλλά αυτό αποκαλούνται χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά. Αφού προφητεύουν την αποξήρανση του δέντρου του χριστιανισμού και την κατήσχηση του σιωνισμού. Λοιπόν, σε όσους τα καταλαβαίνουν και τα γνωρίζουν. Υπάρχουν και τα θύματα, οι λατωμένοι διανοητικότητας άνθρωποι, οι αφελείς, οι οποίοι παρασύρονται από αυτούς. Εάν όμως έχουν καλή προαίρεση στο βάθος τους, θα τους δώσει ευκαιρία ο Θεός να επιστρέψουν. Μάλιστα. Επιστρέφουν κάποτε πότε μερικοί πεπλανημένοι. Έχουμε αρκετές επιστροφές, κύριε Σωτρόπουλε. Ναι. Ας φέρουμε και παράδειγμα τώρα ανθρώπου ασεβού, ανοσίου, να είναι Μεγάλη Παρασκευή, να είναι στην ταυτότητα να γράφει χριστιανός Ορθόδοξος και να τρώγει κρέας, έτσι επιδεικτικά, Μεγάλη Παρασκευή. Ή να βλασφημεί τα θεία και να κάνει και όρια. Να το πούμε και αυτό. Δεν κάνει διάκριση. Εγώ άκουσα από ανθρώπους που λένε, που ιδίως στον χώρο των αυτοαποκαλωμένων αθέων, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανείς άθεος. Απλά
έχουν αρνητικής μορφής πίστεως. Δεν υπάρχει κανείς άθεος κατά βάθος, διότι δεν μπορεί κανείς να αποδείξει ότι δεν υπάρχει Θεός. Ενώ έχουμε αναρρύθμιτα τεκμήρια μέσα στη φύση και μέσα στην Εκκλησία για την ύπαρξη του Θεού. Και άκουσα από τα στόματά τους, το άκουσα, εδώ ο Κύριος είναι παρόν, το άκουσα αυτά τα πράγματα, να καυχόνται γιατί τη Μεγάλη Παρασκευή κάνανε διάφορα, καταλαβαίνετε. Όργια, έσχε. Πράγματα, ναι. Γι' αυτό βγαίνουν ανάπηρα παιδιά, γι' αυτό βγαίνουν ανισόρροπα, βγαίνουν τύρανοι, κακοποιά στοιχεία. Είναι τα παιδιά που σπέρνονται μεγάλες και άγιες ημέρες από ασεβείς ανθρώπους που δεν έχουν μέσα τους ιερό και όσιο, ανοσίους που λέει εδώ. Συνεχίζουμε κύριε Στρόπουλε. Λέμε λίγα πράγματα γιατί έχουμε πάρα πολλές προφητείες στην Διαθήκη και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να τις συντομεύσουμε, να σπέβδουμε, γιατί ίσως κάποια γεγονότα που μας προλάβουν, ίσως δεν το ξέρουμε απόλυτα, δεν είμαστε σίγουροι. Είπαμε, αναλύσαμε δύο τύπους, αχάριστοι, ανώσιοι. Κατόπιν τι λέει το κείμενο? Άστοργοι. Οι άνθρωποι τους εσκάτους καιρούς θα είναι άστοργοι. Τι σημαίνει άστοργος κύριε Στρόπουλε? Δεν θα έχουν στοργή, δεν θα έχουν αυτό το φυσικό αίσθημα της στοργής, της αγάπης. Που το έχουν ακόμη και τα ζώα. Ναι, και τα ζώα το έχουν. Αυτό είναι από τα κατεξοχήν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εποχής μας. Όπως από τα κατεξοχήν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εποχής μας είναι ότι τα παιδιά θα είναι απειθή, ασεβή απέναντι των γονέων. Θα κηρύξουν επανάσταση απέναντι των γονέων, θα έρθουν σε έχθρα προς τους γονείς. Το είδαμε αυτό αυτόν τον τύπο των παιδιών, των απειθών απέναντι των γονέων. Τώρα μας λέει ότι οι άνθρωποι θα είναι άστοργοι. Οι γονείς έναν τον τέκνο. Αυτό ισχύει γενικότερα για τους ανθρώπους που δεν έχουν στοργή, δεν έχουν σπλάχνα μέσα τους, είναι αδιάφοροι απέναντι στον ανθρώπινο πόνο, άσπλαχτοι άνθρωποι, αλλά ειδικότερα ισχύει για τους γονείς εν σχέση προς τα τέκνα. Οι γονείς σήμερα είναι άστοργοι, ξερίζωσαν από μέσα τους το φυσικό αίσθημα της στοργής, το φυσικό αίσθημα της στοργής, διέστρεψαν τον ψυχικό τους κόσμο και σκοτώνουν τα παιδιά τους με τρόπο πολύ φρικαλαίο, με επιστημονικά μαχαίρια τα κατακρεοργούν, τα κατοκομματιάζουν μέσα στις σκυλιές των μητέρων τους, των γυναικών. Πάνω από 70 εκατομμύρια εκτρώσεις, σφαγές αθώων παιδιών γίνονται στον κόσμο το χρόνο και εδώ στη μικρή Ελλάδα, την Ελλάδα που κατήντησε ρετάλι για τις αμαρτίες μας και μας απειλούν οι εχθροί να την μικρύνουν ακόμη περισσότερο, μας απειλούν εχθροί αλλά και λεγόμενοι φίλοι, λοιπόν παίρνουν το μέρος των εχθρών. Εδώ στη μικρή Ελλάδα γίνονται 400 με 500 χιλιάδες εκτρώσεις το χρόνο. Η λιονταρίνα δεν τρώει το λιονταράκι της στο σκύμνο, η αρκούδα δεν τρώει το αρκουδάκι της, ο λύκος δεν τρώει το μπικρό του. Οι άνθρωποι κατήντησαν χειρότεροι από τα θηρία και κατασπαράζουν τα παιδιά τους. Είναι φρικτό το αμάρτημα αυτό. Το μεγαλύτερο έγκλημα είναι η χριστοκτονία, ότι οι άνθρωποι σκότωσαν τον Χριστό, τον τελείως αθώο, αναμάρτητο, Άγιο, τον Άγιο των Αγίων. Μετά από αυτό το έγκλημα, το μεγαλύτερο έγκλημα είναι οι εκτρώσεις, ότι σκοτώνομαι τα αθώα παιδιά, τα παιδιά που δεν ήρθαν στον κόσμο, δεν μεγάλωσαν, δεν έκαναν κανένα κακό, δεν βαρύνονται με κανένα προσωπικό αμάρτημα, τα σκοτώνομαι σαν ηρώδης, στηριώδης. Καταρχά που κάνουν οι άνθρωποι τα κέφια τους στα αμαρτωλά, καταφεύγουν στα ιατρία σφαγεία και διαμέσου ιατρών ασυνειδήτων θα έλεγα, γιατί αν είχαν συνείδηση έπρεπε να αρνηθούν να κάνουν εκτρώσεις, σκοτώνουν τα παιδιά και τα πετούν στους υπονόμους των ιατρείων και στα δοχεία των απορριμμάτων. Και αυτά τα αίματα των αθώων παιδιών θα γίνουν ερυθρά θάλασσα να πνίξουν τον κόσμο. Ήδη στην Ελλάδα έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, πεθαίνει η Ελλάδα, τραγουδάμε η Ελλάδα, ποτέ δεν πεθαίνει, αθάνατη η Ελλάδα, λέμε παχιά λόγια στους πανηγυρικούς λόγους, η Ελλάδα καθημερινώς πεθαίνει, γιατί σκοτώνουμε τα παιδιά της.
και εντός ολίγου δεν θα έχουμε παιδιά να καταταχθούν στο στρατό, να σηκώσουν τα όπλα και να υπερασπίσουν την πατρίδα. Αυτές τις ημέρες κάνουν ένα συνέδριο, ένα προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη οι παράγοντες, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αυτού του κόμματος της αντιπολιτεύσεως, θέτουν με προβλήματα του τόπου, το οικονομικό πρόβλημα, το πρόβλημα της εξωτερικής πολιτικής, το πρόβλημα της παιδείας. Δεν έθεσαν όμως το σπουδαιότερο πρόβλημα, το υπαριθμόν ένα πρόβλημα, το δημογραφικό, που μας απειλούν οι εχθροί ότι θα μας καταλάβουν άμα έχει τύχει, δεν έχουν παιδιά να τους αντιμετωπίσουμε. Το τραγικό, κύριε Σωτρόπουλε, στην όλη αυτή η ιστορία είναι ότι η πολιτεία μας, η πολιτεία της Ορθοδόξου λεγόμενης Ελλάδας, νομιμοποίησε αυτόν τον φρικτό φόνο, γιατί περί φόνου πρόκειται, και αντινομοθέτησε στον αιώνιο νομοθέτη, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, στον Άγιο Τριαδικό Θεό. Και θυμάμαι όταν γινόταν η συζήτηση για την νομιμοποίηση, ο κύριος Ψαλδάκης, ο γνωστός αγωνιστής, χριστιανός αγωνιστής και τέλος βουλευτής, είπε χαρακτηριστικά: δεν πρέπει να γίνεται η εγχείρηση, ας την ονομάσουμε εντός εισαγωγικών εγχείρηση, μέσα στην μήτρα της μάνας η οποία σκοτώνει το παιδί της, αλλά μέσα στην μήτρα της κοινωνίας. Εκεί πρέπει να γίνει η εγχείρηση, δηλαδή να γίνεται σωστή κατανομή και διανομή του υπάρχοντος εθνικού πλούτου. Με αποτέλεσμα τουλάχιστον να μην υπάρχει δικαιολογία σε όσους επικαλούνται οικονομικούς λόγους να σκοτώνουν τα παιδιά τους, τουλάχιστον από αυτήν την άποψη. Κύριε Ζώγα, το σημερινό Ευαγγέλιο έχει σχέση και με αυτό το έγκλημα. Τι είπε ο Χριστός? Ό,τι καλό κάνετε, λέει, στους ανθρώπους, σε μένα το κάνετε, είπε ο Χριστός. Και ό,τι κακό κάνετε στους ανθρώπους, σε μένα το κάνετε. Σε μένα το κάνετε, είπε ο Χριστός. Θα μπορούσαμε, εφαρμόζοντας αυτό το λόγο του Χριστού, να βάλουμε στο στόμα του Χριστού και αυτό το λόγο. Όταν σκοτώνετε τα αθώα παιδιά, εμένα το Χριστό σκοτώνετε. Το είπε ο Ντοστογεύσκη αυτό, ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας, ο οποίος προφήτευσε την επανάσταση των αθέων. Τι είπε ο Ντοστογεύσκη? Έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Όποιος σκοτώνει ένα παιδί, σκοτώνει τον Χριστό. Είναι σαν να σκοτώνει τον Χριστό». Κύριε Σωτρόπουλε, για να λέμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους, βαρυτά τη ευθύνη έχει και η διοίκηση Εκκλησίας. Ασφαλώς έχει βαρυτά τη ευθύνη. Έπρεπε να αφορήσει όλους αυτούς τους νομοθέτες του Νέου Ισραήλ που νομοθέτησαν τέτοιο νόμο, να υποστηρίζουν τις εκτρώσεις και να γίνονται 400-500 χιλιάδες εκτρώσεις το χρόνο. Σε 10 χρόνια θα είχαμε 5 εκατομμύρια Ελληνόπουλα, 5 εκατομμύρια παιδιά. Σε 20 χρόνια θα είχαμε 10 εκατομμύρια παιδιά, θα είχαμε διπλασιαστεί. Στα 20 τελευταία χρόνια θα είχαμε διπλασιαστεί ως έθρος. Θα αναπληρώσουν τα κενά όμως οι ξένοι, κύριε Σωτρόπουλε, οι αλλοδαποί. Ναι. Μουσουλμάνοι, αλλόδαποι. Τα κακοποιάστηκε και από την Αλβανία κλπ. Πάσης φύσης γενικά, ας πούμε, άνθρωποι. Έχουμε ήδη γίνει Γαλιλαία των εθνών. Εμοράνθημεν. Πάμε να γίνουμε οι νεκροθάτες του ιστορικού και μαρτυρικού αυτού έθνους. Πω, δεν έχουν συνείδηση αυτοί που. Οι εθνοπατέρες. Τι πατέρες? Όταν σκοτώνουμε τα παιδιά, μπορούμε να λεγόμεθα πατέρες? Η Πανελλήνιος Ένωσης Φίλων Πολυτέχνων κυκλοφόρησε μια χαρακτηριστική αφίσα. Δείχνει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να βλέπει να κατακριοργούν οι γονείς τα παιδιά τους και κλείνει τα μάτια μπροστά σε αυτό το φρικτό, το απέσιο θέαμα. Πολύ επικυρίπτω. Τα παιδιά αυτά θα παρουσιαστούν μια μέρα ενώπιον του Θεού και θα είναι σφοδροί κατήγοροι των γονέων που κάνουν τα άτιμα πάθη τους και σκοτώνουν τα παιδιά. Κάνουν τις αισχρές πράξεις και μετά κάνουν και το έγκλημα. Ήδη οι ψυχές τους κάτω από το θυσιαστήριο, όπως αναφέρεται στο 6ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, μάρτυρες είναι τα παιδιά. Ζητούν εκδίκηση των αμετανοητών τιμίων τους. Είναι όπως τα παιδιά της Βηθλέμ. Επισκέφτηκα για μια μόνο ημέρα σε εκδρομή από την Κύπρο, όπου μεταβαίνω έτσι κατά κυρούς και κηρύττω. Επισκέφτηκα κατόπιν επιθυμίας εκεί πολλών αδερφών με εκδρομή για μια μέρα τους Αγίους Τόπους και περάσαμε και από τη Βηθλέμ, εκεί που είναι τα οστά των μικρών παιδιών που σφαγίασε ο Ηρώδης, και αισθανθήκαμε μερικές ψυχές να έρχεται ευωδία από τα οστά των μικρών αυτών παιδιών. Μάρτυρες είναι τα παιδιά αυτά, μάρτυρες, πεπελεκισμένοι, και θα είναι κάτω από το ουράνιο θυσιαστήριο, όπως είπε ο κύριος Ζώγας, που λέει το 6ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως,
και φωνάζουν, κράζουν προς το Θεό και ζητούν εκδίκηση. Δεν τα λέμε αυτά να απογοητεύσουμε καμία ψυχή που έκαμε εκτρώσεις, τα λέμε να τονίσουμε το μέγεθος του εγκλήματος, αλλά να μην απελπίσουμε καμιά ψυχή. Και το μεγαλύτερο έγκλημα, για αν ο άνθρωπος στενάξει, μετανοήσει και προσέλθει σε πνευματικό πατέρα αντιπρόσωπο του Χριστού, έτσι όρισε ο ίδιος ο Χριστός και εξομολογηθεί, συγχωρείται και Άγιος μπορεί να γίνει. Συγχωρείται ο εγκληματίας και μπορεί να γίνει Άγιος και μεγάλος Άγιος μπορεί να γίνει. Τα λέμε αυτά να δημιουργήσουμε μια φρίκη στις ψυχές, να σταματήσει αυτό το έγκλημα και να υπάρξει μετάνοια για τα γενόμενα εγκλήματα, για να υπάρξει και σωτηρία του έθνους και αιώνια σωτηρία των ψυχών. Και να υπενθυμίσω και κάτι που το έχουμε παρουσιάσει και στο παρελθόν, κύριε Σωτρόπουλε, ερμηνεύοντας το ΚΔ κεφάλαιο του Ισαΐα, ότι η αιτία του θερμοπυρηνικού πολέμου θα είναι αυτό που λέει ο Ισαΐας στο στίχο 5. Η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα. Το κεφάλαιο του Ισαΐα. Ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκη αιώνιο. Δια τούτο, εξαιτίας αυτών των πραγμάτων, η αρά, η κατάρα κατέφαγε τη γη και οι κατοικούντες εν αυτοί ηρημώθησαν και δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκάθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Δεν είναι ότι κάνουν οι άνθρωποι δηλαδή τα εγκλήματα, προφητεύω Ισαΐας 800 περίπου χρόνια προ Χριστού. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι κάνουν τα εγκλήματα. Νομοθετούν το έγκλημα, νομιμοποιούν το έγκλημα, νομιμοποιούν την αμαρτία. Και αυτό είναι το άκρο άοτο της ασεβίας. Εγώ είπα και έγραψα κάποτε, χρόνος, ναι, μισό λεπτό. Εγώ έγραψα κάποτε ότι ο νόμος περί εκτρώσεων έπρεπε να είναι και να ισχύει όταν οι 300 εθνοπατέρες ήταν μέσα στις κοιλιές των μητέρων τους. Τότε έπρεπε να γίνουν εκτρώσεις, να απαλλαγούμε από αυτούς τους 300 δολοφόνους της πατρίδος. Όσοι ψήφισαν τουλάχιστον. Όσοι ψήφισαν. Για αυτούς που ψήφισαν. Ακριβώς. Και για αυτούς που δεν διαμαρτύρονται, μέρα νύχτα έπρεπε να αναστατώνουν τη Βουλή μόνο και μόνο για αυτό το θέμα. Και είναι το πρώτο θέμα, το μίζον θέμα. Σιγή ηχθείωση. Λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα είμαστε πάλι μαζί στην Θεό την άλλη Κυριακή. Σήμερα το βράδυ ώρα 7 θα μιλήσω στην αίθουσα ζωοδόχου πηγής 44, την αίθουσα της Ιεραποστολικής Αδελφότητος Σταυρός, με ένα θέμα πολύ σοβαρό. Όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε να παρακολουθήσετε την ομιλία. Χαίρετε εν Κυρίω.